Γιώργος, μ' αγαπούσες μια φορά και στο στόμα με φιλούσες τόσο τρυφερά. Τα βάσανα μας λέγαμε και κάπου κάπου κλαίγαμε. Λοιπόν, που λέτε φίλοι, το μπουζούκι αυτό είναι το όργανο που είναι σήμερα. Βέβαια δεν ήταν έτσι μοντέρνο όπως ήταν τότε. Σήμερα είναι με 4 σειρές χορδές, διπλές δηλαδή. Τότε ήταν με 3 σειρές, δηλαδή 2, 4, 6. Το οποίο μπουζούκι το τότε, που παίζαν και ο Άιμνησος Βαμβακάρης και ο Παπαϊωάννου, ο Άιμνησος κτλ. Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ότι σήμερα. Σήμερα είναι το μοντέρνο, το 8χορδο, 4 σειρές από διπλές. Όπου είναι και κατά κάπως πιο εύκολο μπορεί να πει κανείς. Αλλά βέβαια θέλει και λιγάκι μελέτη να το λέει και η ψυχή σου, γιατί θέλει μεράκι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, και εκεί τα χρόνια, γιατί βέβαια καλά δεν είναι 18 εδώ που τα λέμε, αλλά έχω ζήσει αρκετά χρόνια, από πολύ μικρός έχω βγει. Για τα χρόνια λοιπόν πηγαίναμε σε κάτι οργανωποιούς της εποχής εκείνης, που ακόμα υπάρχουν και ακόμα είναι σύγχρονοι, και μας φτιάχνανε τα μπουζούκια, τα τρίχορδα που λέγαμε, εννοείται τα εξάχορδα, 3 σειρές από διπλά. Το συνήθιζαμε έτσι τότε να το λέμε. Και ήταν ωραία όργανα και τότε, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημα, αλλά ήθελε, όπως είπαμε, λιγάκι μελέτη για να παιχτεί, γιατί ήταν φτωχό, είχε μόνο ένα ρε και ένα λα, μία χορδή, ρε και μία λα. Αλλά τον καιρό που έγραψα το Κομπολογάκι το 1941, ο κόσμος πήγαινε και ο γράφα τραγούδια. Ήταν το στο αίμα μου. Ήμουν πιτσιρικάς, δεν είχα μουστάκι, ούτε γέγε να ξυρίζουμε. Λοιπόν, και πώς εμπνεύστηκα, έτσι και έγραψα το Κομπολογάκι. Έκτοτε λοιπόν άρχισε η διάδοση του τραγούδιου αυτού και μετά έγραψα το Αγαπητή Λουλάς και έγραψα και άλλα πολλά τραγούδια και μέχρι σήμερα έχω χωράσει αμέτρητες, εκατοντάδες τραγούδια. Όσο για τη διάδοση των τραγουδιών, μάλλον της λαϊκής μουσικής που έγινε, στο μπουζούκι οφείλει το 90%. Το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα, ξέρετε γιατί. Διότι τα σαντούρια και τα βιολιά που είχαν έρθει από τη Σμύρνη το 22, βέβαια εγώ δεν είχα γεννηθεί, ήταν δύσκολα όργανα. Το μπουζουκάκι όμως, μια νότα εδώ, μια νότα εκεί, άμα παίρνει τα σειράς τέχνης, ένα τρίχορδο έπαιρνε. Σε 5-6 μήνες μάθα θα παίρνει δύο τραγουδάκια. Το έλεγε ο φίλος του στη γειτονιά του, ζήλευε, παίρνει ένα μπουζουκάκι. Λίγο, και μάθανε να τραγουδάνε λίγο τραγουδάκι το σουρωμένο σαρδοπάλι του Μακαρίτη του Παπαϊωάννου. Το δέντυμο Γιώργος παγαπούσε μια φορά. Παλαμάκι θυμούνται τα κουνάκια σε μέσα στα πλακάκια, του τσιτσάνε την αρχόντισα και πολλά και λίγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έγινε μοντέρνο το τραγούδι, μοντέρνα η μουσική μας και μοντέρνο και το μπουζούκι μας που είναι με πολλές χορδές και είναι ένα τέλειο όργανο σήμερα πια διότι δημιουργεί αρμονίες αμέτρητες, τολμώ να το πω αυτό. Δάχτυλίδι μου που γράφει το όνομα και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά. Πάρε το δάχτυλίδι μου που γράφει το όνομα μου. Βέβαια θα μου πείτε πού τα φτιάχναμε τώρα, πού τα βρίσκαμε. Κάποιοι οργανωποί τα φτιάχνανε. Τότε λοιπόν οι οργανωποί είχαν δική τους νοοτροπία, διότι ξέραν και τους παππούδες τους αυτοί. Και επειδή ήταν ανατολίτες ως επιτοπλισμό, πόντι ή πιο πολύ, και ήταν κεφάλια σε αυτό το είδος, κάνανε ωραία όργανα και δεν μπορούσαμε να τους πούμε. Εμείς μόνο τους λέγαμε το χέρι αν είναι πολύ μαφαρδί και κατά το χέρι, άλλωστε μικρά δαχτυλάκια. Ήθελε στενό χεράκι του μπουζουκιού να μπορεί να το παίζει, να μην δυσκολεύεται. Άλλωστε και μεγάλα δαχτυλάρε όπω του τσάντζου κατέφυγα τόσα. Ήθελε μεγάλο χέρι, δεν μπορεί να το βολευτεί. Αυτή ήταν διαφορά. Αλλά πάντως οι οργανωποί είχαν τον πρώτο λόγο τότε. Αυτοί μα καθοδηγούσαν και μα. Ήμασταν και νεάροι και πιτσιρικά, δεν δουλεύει. Τι να κάνουμε. Ρ
Ρε γιατί δεν με θες κύρα μου, επειδή με ψαράς. Κι είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρκάρης. Και θα ρίσω τι με μένα, δεν θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω τι με μένα, δεν θα την περνάς καλά. Σε εμάς τους ψαράδες είναι αυτό.